μέρος της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Πύργου και μαθήτρια του δεύτερου ΕΠΑΛ Πύργου, χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση της Επιτροπής Πυροπλήκτων και της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας. Ως μαθητές, δεν είμαστε έξω από αυτόν τον αγώνα. Τον στηρίζουμε για να αποζημιωθούν όλοι όσοι χτυπήθηκαν στο 100% και να ζήσουμε στον τόπο μας, δίχως να δούμε ξανά τέτοιες εικόνες. Πριν 14 χρόνια πάλι, στο ίδιο έργο, θεατές. Δεν είναι μοιραίο να κεβόμαστε το καλοκαίρι και να πνιγόμαστε το χειμώνα ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Δεν μπορεί να συμβιβαστούμε με αυτή την λογική που σκόπιμα επικαλούνται και αξιοποιούν όλες οι κυβερνήσεις για να κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες τους. Πριν ένα μήνα άνοιξα τα σχολεία και έχουμε συμμαθητές που οι οικογένειές τους έχασαν και το μοναδικό εισόδημα στο σπίτι τους. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας αγνώρισαν τις σοβαρές καταστάσεις. Γυρίσαμε σε ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο, που οι γονείς μας πρέπει να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, ακόμα και για να περάσουν την επόμενη τάξη. Οι εξετάσεις είναι ατελείωτες. Και σαν να μην έφερε αυτό, δεν πήρε κανένα μέτρο προστασίας για το ασφαλές άνοιγμα για την προστασία της υγείας μαθητών, καθηγητών και των οικογένειών μας. Είναι τουλάχιστον προκλητική η στάση τους, όταν κάτω από τέτοιες συνθήκες προχωράνε σε μια σειρά συμφωνεύσεις μημάτων στα σχολεία μας. Εμείς, μόλις τη δεύτερη εβδομάδα από τη λειτουργία των σχολείων, βάλαμε την πρώτη μας σφραγίδα στον δρόμο του αγώνα και συνεχίζουμε καθημερινά. Δηλώνουμε πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω για ένα σχολείο που θα μορφώνει και όχι να εξοντώνει. Καλούς αγώνες.